Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μακεδάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκρηκτική κατά τα φαινόμενα και κατά τα προγνωστικά αναμέτρηση, καθώς παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Big Babes και Σικάριος Γιουφόπλος έβαλε το πρώτο τρίποντο. Τη βραδιά που η ημερομηνία του πολύ απολαυστική καθίστε αναπαυστικά, ενώ δεν θα μπει το δεύτερο τρίποντο από τον αμυντικό rebound. Λοιπόν, έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή του Σικάριος, γιατί έχασαν τον αντικατοχή. Τερζίδη, Νίκο Σούτια, 3 έχει βρεθεί ελεύθερος. Ας το κοστιζόμαστε σιγά σιγά και γρήγορα στην αναμέτρηση. Και φόβλο στο rebound. Αριστερά παίρνει ένα screen από τον Ζωήδη, ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό ψηλό σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το μοναδικό πεντάρι που υπάρχει στη σύνθεση. Τον Σικάριος, ο οποίος έχει κλειστεί από 2 παίκτες άμεσα. Από 3 και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 0-5 λοιπόν για τους Σικάριους, οι οποίοι έχουν ανανεμένη φανέλα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο χρώμα, έτσι φωτεινό. Χαρούμενο. Summer. Μπασκετάκι. Ελλάδα. Δεν ξέρω τι λέω. Νίκος Ερτζίδης στα 7 δευτερόλεπτα. Για να μην από 2 έχασε την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ. Μια ακόμα που βγήκε για τους Σικάριους. Για 3 θα το πάρει στην κίνηση. Είναι άστοχος όμως. Σαμαράς, αμυντικό rebound, δεν θα έρθει. Γιουφόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερος για ένα ακόμα. Θα το πάρει, αλλά είναι άστοχος. Παλαιάνο το rebound. Έχουν 4 παίκτες στον πάγκο της eBay. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σουτιά 3, άστοχο δεν θα έρθει. Είτε τώρα. Άμα τον ψηλό τον Βέιντς. Από την Ιατρίδη με το νούμερο 19, Μιτσάκης. Εδώ δούμε ποιος θα είναι ο point guard σε αυτό το σχήμα των Σικάριος, το οποίο είναι ιδιαίτερα εύπλαστο. Και σήμερα θα παράσει ένα jump shot, δεν θα το δικαιώσει. Και ο Τερζίδης μέσα ωραία πάση για Τερζίδης στη γωνία Παλουλάου. Σουτιά 3 έχει βρεθεί ελεύθερος άστοχος, Σαμαράς στο rebound. 0-5 έπειτα από 2 αγωνιστικά λεπτά ψάχνουν τους πρώτους πόντους οι Big Babes. Μισάκης. Είναι από το Ζωήδη ο οποίος παίρνει θέση μέσα στη ρακέτα, σκαστή πάσα πήρε τώρα απέναντι στον Ιατρίδη. Πολύ πολύ ενδιαφέρον ματσάπ στους ψηλούς απόψε. Είναι μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα και έχει κερδίσει το φάουλ. Πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση. 1-1 λοιπόν το ρεκόρ των Σικάριους μέχρι στιγμής. 3-0 των Big Babes, οι οποίοι παραμένουν αίτητοι. 3 παιχνίδια μόλις σε μία εβδομάδα έχουν παίξει και έχουν κερδίσει τις άρχιες φορές. Φόμπλος σε ένα jump shoot στο άστοχο, πάρα πολύ ψηλά. 2 παίκτες των Big Babes για τον rebound. Λίγος Ελίδης. Και μέχρι μέσα πέρασε, κόμπηκε αλλά με φάουλ από το Ζωήδη. Rebound πήρε ο Ιατρίδης με το νούμερο 16 προηγουμένως. Ηρώνησε και διαθέσιμο στον πάγκο των Big Babes και αξίζει να σημειωθεί ότι όχι μόνο έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι φορώντας την πανέλα των SKG Sonics, έπαιξε και πολύ χρόνο. Άστοχο στην πρώτη λίγη Τερζίδης, ούτε τώρα θα έρθει sorry, ο πρώτος πόντος των Babes. Έτσι όμως η δεύτερη 1-5. Big Babes που στην χειμερινή σεζόν θα πήγανε περίφημα. Έφτασαν πάρα πολύ κοντά στο να διώξουν εντός εισαγωγικών τον άξονα στο κύπελο και πήρανε το σημερινό της Μάστερ, το σήκωσαν στην πρώτη τους εμφάνιση, στην πρώτη τους χρονιά ως ενιαία ομάδα. Μητσάκης πήγε να βγάλει μια σκαστή πάσα στο Ζωήδη, η μπάλα χτύπησε στα πόδια του θηριώδους center των Big Babes για τρίτη με το νούμερο 19. 1,6 τώρα για τους πράσινους πλέον Σικάριος. Ζωήδης πήρε, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και είναι έτοιμος. Εμπρόθεσμα. Άψογα εκτελεσμένη επίθεση από την επαναφορά για τους Σικάριους. 1-7. Μπροστά με 6. Σαουλάνου. Δεν θα πάρει το διάτρο με το 16. Κοντάρις. Μέχρι μέσα θα πετάξει την μπάλα ο γιατρός με το 19. Είναι μια στόχος. Φόμπλος τώρα rebound και πρώτη πάσα. Και ταχύτατος ευνηδιασμός. Ένας ακόμα. Και από τον Στεφανίδη για τους Σικάριους. 1-9. Έχουν βρεθεί πίσω με 8 πόντους κατά την έναρξη του παιχνιδιού Big Babes. Σαϊτάρης. Ξύπνησε ξανά από τον Ιατρίδη, δεν πήρε ένα jump shoot από τον Ιατρίδη, ο οποίος έχει απελευθερωθεί μερικώς. Η μπάλα μπήκε και βγήκε πάρα πολύ ψηλά. Νίκος Ιατρίδης δεν πήρε το rebound. Φόβλος τώρα. Ζωήδης βρέθηκε ελεύθερος, ενδεχομένως πιο ελεύθερος από ό,τι περίμενε. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, έχει μισμάτσει υπέρ του. Θα πάρει ήδη στο επιθετικό rebound. Και λάθος πάσα από Λεάνου έκλεψε. Πέρσε το Μιτσάκι απέναντι του Τιφόπουλος. Για να δούμε. Συγκίνηση, θα αφήσει την μπάλα. Είναι άστοχος όμως για την νούμερο 19. Τιφόπουλος. Παρά στην κίνηση, ο απίστευτο teamwork έπειτα από μία προσπίση. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Ζωήδης.
ψηλή μπασκετική τέχνη από τους Σικάριους. Με ένα πάρα μα πάρα πολύ περίπτωμα τρόπο η διαφορά θα κουμπίσει για πρώτη φορά τους 10 πόντους στο διψήφιο για τους πράσινους. Λαχανή πλέον Σικάριους, δεν ξέρω. Ταγικαστικά δεν ήμουν καλός στο σχολείο. Παϊτάρι σου για 3 από τη γωνία, είναι άστοχος. Πάρα πολύ φλάθος πρώτος του πόλου για τρίτης και που είναι ο Τσάκης όμως στην κίνηση. Πέρασε και αυτή η πάσα Στεφανίδη, σαν την αφήσει στο καλάθι. Και εδώ πέρα έχουν δική στιγμή, φαίνεται μια πολύ καλή για να πάρουν time out οι Big Babes, δεν το κάνουνε. Το Σερβίδη. Παϊτάρις από τη γωνία, καλούνται να βρουν λύσεις και γρήγορα επιθετικά και αμυντικά οι Babes. Η Τρίτης έχει γυρίσει, αφήνει τον Σαμαρά, δύο πολύ δυνατά κορμιά και έχει υπάρξει φάουλ από τον αμυντικό. Συνθήκη σε παραφορά. Η Τρίτης στην γωνία, Παϊτάρις. Τον απόκτημα των Babes έχει... Φαίνεται να έχει... Όπα! Έχουμε τρίποντο από τον Παουλιάνο, ανάσα για τους Babes. Φαίνεται να έχει ενσωματωθεί καλά στην ομάδα, να έχει αφομοιωθεί. 4-13. Κυφόπουλος. Σε ρόλο point guard. Μητσάκης στη μία γωνία, Στεφανίδη στην άλλη, Σαμαράς. Μητσάκης έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει, είναι άστοχος, θα σμπροχτεί μπάλα, θα πάει στον Ιατρίδη. Τρίδης, το mind game πάει μόνος μέχρι μέσα. Θα κερδίσει φάρ για δύο βολές. Ετοιμάζεται η πρώτη και η μοναδική αλλαγή που έχουν διαθέσει ο Σικάριος. 4-0 είναι η γραμματεία. Αναφερόμενο στα φάουλ. Δεν ξέρω φάουλ το Σαμαρά, θα περάσει ο Παπαθανασίου για πρώτη φορά. Εντός χαμηλώνει κάπως το σχήμα του Σικάριος. Σαμαρά στον πάγκο έχει χρεωθεί με δύο, αυτό ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικό θέμα για τους Σικάριους. Έχει αστάστοχο στο Ιωτρίδη στην πρώτη βολή. Αστάστοχος και στη 4 πολύ ψηλά ο Νίκος Ερνίδης. Και θα πάρει το rebound για το σχόλιο στην μπάλα και που είναι συμπέξης του Μητσάκης. Μητσάκης παίρνει το screen. Ο Παπαθανασίου στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο επίσης παίκτης στον respect. Για να δούμε πόσο χρόνο θα πάρει. Στεφανίδης. Ένα μακρινό δίποντο με μεγάλη καμπύλη έπειτα από side step back. Εύστοχος. Ενώ τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης του Σκάριος. 4-15 διαφορά εκ νέου στο διψήφιο. Νίκος Τερδίδης. Δίνει το σύνθημα και το σχήμα. Θέλει να παίξει την παίκτη του Παϊτάρη. Έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερο και το παίρνει και αυτό και είναι εύστοχο. 7-15. Δύο τρίποντα στην διαβολή. Έχουν αποδώσει αυτό το 7-15. Το 7 στο ενεργητικό των Babes. Φόπουλος πήρε από το Μητσάκη. Παίρνει ένα σύνθημα από το Ζωήδη. Ζώντερο παίκτη πάνω του στη γωνία. Ανοίξει την πάσα από το Θανασίου. Συγκρατεί 8 δευτερόλεπτα. Έχει σταματήσει και αυτό το τρίπλα Ζωήδη. Θα συγκρατήσει. Ήρθε και δεύτερο παίκτη πάνω του. Και έκλεψε Φαουλιάνου τώρα. Και τρίτη έχει βρεθεί ελεύθερο για να δούμε θα καρφώσει. Πράγματι έρχεται το κάρφωμα. 9-15 προσδίδει και θέαμα τώρα στο παιχνίδι Babes. Ζωήδη πήρε από το Μητσάκη. Μητσάκης, τι ματσάρα θα δούμε απόψε και απόψε στη Σόνη Καρίνα. Μητσάκης απέντε στον Νίκο Τεζίδη. Στο δεύτερο παίκτη τώρα πάνω του Βράμου σημαίνει ότι υπάρχει μισή μάτση πέρα του Ζωήδη. Δεν θα πάρει την μπάλα μέσα στο γιατρικό κόπλο. Σου για τρεις από την γωνία. Άστοχος ψηλά επιθετικό λοιπόν. Κόμπι και άλλα με φάουλ ο Ζωήδης. Το εκμεταλλεύτηκε το μισή μάτση πέρα του με πιο έμεσο τρόπο. Κέρδισε το φάουλ για δύο βολές. Το φάουλ που έχει φροντίσει τον Τεζίδη με το νούμερο 4. Κλείνει έτσι από την πρώτη, παίρνοντας τον χρόνο του. 2-3 τα ομαδικά. Έστω στη δεύτερη. 9-17. Στους 8 πόντους παρά έναν πόντο double score για τους Σικάριους. Παουλάνου. Ζήτης, θα έκανε μια προσποίηση απέναντι στον Παπαθανασίου, δεν θα πάρει το shoot. Ιατρίδης, έχει έρθει και δεύτερος παίκτης πάνω του στη γωνία. Ο συνεννόμενος αδερφός σου για τρεις. Δεν ήταν μέσα στη ρογέτα, δεν θα μπει το τρίποντο. Κυφόπουλος τώρα, 2-1-2-1-1. Κυφόπουλος, μία ακόμα τρίπλα πίσω από την πλάτη πάσα. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι Big Babes. 9-19. Την φορά στο
συν 10, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στο Sonic Arena. Έχουμε επιστρέψει από το time out που κάλεσαν οι Big Bays. Και έχουν τώρα την επίθεση για να δούμε τι έχουν σχεδιάσει και τι μπορούν να βρουν. Νίκος Σερζίδης έκανε μία προσπίση, ξαναβγήκε στο τρίποντο, δεν το πήρε. Έχει χρησιμοποιήσει το κορμί του να κερδίσει το φάουλ για δύο φορές του Σερζίδης, το νούμερο 16. Ιατρίδης, διορθώνω. Ιατρίδης. Δεύτερο φάουλ του Ζωίδη επίσης, ο Σαμαράς έχει περάσει εντός. Λίγο ψηλή τον Σικάριος, έχουν προωθεί με δύο φάουλ και αυτό σε συνάρτηση με το γεγονός ότι οι Big Babes έχουν περισσότερους ψηλούς στη σύνθεσή τους απόψε. Μπορεί να τους δώσει ένα πλεονέκτημα. Στεφανίδης έχει περάσει τον πάγκο, ο Σαμαράς έχει επιστρέψει. Τσάκης. Τσάκης παίζει καλή άμυνα, ο Τερζίδης πάνω του έχει ανέβει ο Ζωίδης για να δώσει ένα σκρίνο που το δώσει, αλλά υπάρχει σφύριγμα, έχει προηγηθεί φάουλ από τον Τερζίδη. Και είναι δεύτερο και για αυτόν. 4 φάουλ για ο Σικάριος, 2 από Ζωίδη και 2 από Σαμαρά και οι 2 βρίσκονται στο παρκέ. Ένας από αυτούς έχει την μπάλα τώρα. Σαμαράς θα πάρει ένα τρίποντο, δεν το περίμενα ενδεχομένως ούτε ο Κυφόπουλος, ο οποίος ζήτησε την μπάσα για να αποστάρει. 9-22. Συνεχίζει το πάρτι το Σικάριος στην επίθεση. Μετρίδης. Ωστόσο για 3 φάουλ, αν θέλει να απαντήσει, είναι άστοχος Μητσάκης στο rebound. Και εκεί που είναι η μπάλα και αυτός. Και η μπάλα εκεί που ήταν αυτός. Μητσάκης. Κύριε από τον Παπαθανασίου, ο οποίος έχει καλύψει τη δεξιά γωνία. Μητσάκης. Ένα σκέντρο Ζωίδη. Παραμένει πολύ πάνω του, δεν υπάρχουν αλλαγές στην άμυνα. Τώρα ο Ζωίδης έχει πάει στην θέση του ανεβαίνει για να δώσει και άλλο screen. Πράγματι, τώρα η μπάλα θα πάει στο Σαμαρά, στο διατρίσκι πάλι έχει γλυκαθεί από τον προηγούμενο, είναι άστοχος όμως πολύ άνω το rebound και θέλει να τρέξει. Έχει ξεχυθεί. Ο Μετρίδης πάει μέχρι μέσα μόνος του, πήρε παραμάσωμα το Μητσάκη και άφησε την μπάλα στο καλάθι πάλι άνω, double score, 11-22. Κοιτάξτε πού έχει ανέβει για να μαρκάρει ο Κώστας Σερζίδης. Κώστας Ιατρίδης, διορθώνω, τι έχω πάρει σήμερα. Μητσάκης. Σαμαρά στη γωνία, έχει κλειστεί. Ιατρίδης, καυτή πάσα, πέρασε υπέροχη επίθεση, αλλά έχουν προηγηθεί 3 δευτερόλεπτα του Ζωίδη. Συνεπώς το καλάθι δεν θα μετρήσει. Σερζίδης, πράγματι αυτή τη φορά. Καυτή πάσα, Ιατρίδης συγκράτησε από τη γωνία σου για 3 παϊτάρις, άστοχος, πολύ ψηλά από όλο άλλο θα πάρει το rebound και με το έτσι θέλω να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος όμως. Κόπηκε χωρίς φάουλ από τον Ζωίδη. Μπάλα όμως ξανά στα χέρια των Babes. Τερζίδης, πέρασε από 2, πέρασε μέχρι μέσα. Δεν υπάρχουν βήματα από τον ίδιο. 46,7 δευτερόλεπτα ζήτησε ο Τερζίδης. Ο Ζωίδη αν θέλει ανάσα πολύ χαρακτηριστικά. Περάσει εντός τη θέση του, πράγμα το οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί. Μητσάκης. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις της πρώτης περίοδου. Πέρασε ο Μητσάκης, κάνει μία μικρή βόλτα. Σαμαράς για 3, το έχει πάρει προσωπικά, έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος του Κυφόπουλος πάρα πολύ ψηλά. Ένα ακόμα επιθετικό rebound για το Ρούμπιο. Θα γυρίσει με το ένα χέρι άστοχος. Ξανά επιθετικό rebound και καλάθι από το Σαμαρά. 11-24 στο σύν 13 η Σικάριος τώρα όλη η επίθεση 18 δευτερόλεπτα για τους Babes. Παουλάνου. Μένει ψηλά για να δώσει την επιλογή ο Κώστας. Στη γωνία ζήτησης έκανε μια προσπίση. Έκανε και μια τρίπλα, παρέμεινε ελεύθερος. Άστοχος, Κυφόπουλος πολύ ψηλά. Το rebound. Ένα συμβουπάς και απλά για να πάρθει άστοχο airball. 11-24 λοιπόν. Σκορ που έχουμε έπειτα από το τέλος, από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μπροστά με 13 πόντους οι Σικάριος. Έχουν βγάλει άμυνες, έχουν βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Έχουν βάλει τρίποντα σε κρίσιμη. Ξεκινήσουμε στις στιγμές. Έχουν πάρει επιθετικά rebound. Έχουν κυριαρχήσει. Βρίσκονται στο σύν 13. Αναμένεται να υπάρχει απάντηση από τους Babes. Με τον άλλο τρόπο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναξη της δεύτερης περίοδου για να δούμε τι θα ακολουθήσει. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μια ακόμα φορά που αλλού στη Sonic Arena. Ξεκινούσαμε στη Sonic Arena και θα ήμασταν στο Αμπουντάμπι, ας πούμε τώρα. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό. Όπως και να έχει, είμαστε έτοιμοι για την έναξη της δεύτερης περίοδου. Πρώτη κατοχή για αυτήν είναι για τους Babes. Τώρα έχει σηκωθεί ψηλά και έβγαλε μια πάσα ο Κίζης στον έτερο Ιατρίδη. Άλεξ Ιατρίδης, ο οποίος έχει περάσει εντός. Και οι τρεις συνονόματοι παίζουν μαζί τώρα. Ψηλώνει περισσότερο το σχήμα των Babes. Μητσάκη τώρα έχει περάσει τον πάγκο για τους Σικάριους. Πάμε, πάμε, πάμε.
δεύτερη. Αμυντικό rebound πολύ ψηλά από τον Κεφόπουλο. Δεν ξέρω πολύ εκεί πέρα, δεν κατάφερε να φέρει επιθετικό. Σιβανίδης. Παίρνει τον Κώστα. Σαμαράς θέλει να βγάλει μια πάσα, έχω την εντύπωση στον Σιβανίδη, ο οποίος έκοψε, πήρε τον τρίποντο, είναι άστοχος, άλεξε το rebound. Ο Λεάνος δεν θα πάρει δίχτυλε στην μία γωνία. Βρεθεί ελεύθερος, άλεξε ο τρίποντος, θα γυρίσει πάρα πολύ ψηλά ο Ζωήδης, είναι άστοχος. Θα προσπαθήσει για τον πιστικό rebound, δεν θα καταφέρε. Ο Τουγαρίζης τώρα χάος επικρατεί στο παρκέ και ο Κεφόπουλος μέχρι μέσα στο καλάθι. Το καρύζεις είτε λίγο αργά, δεν ξέρω κανένα. Δεν πειράζει, το συγχωρούμε, χίλιοι καλοί χωρούν. Λάθος πάσα τώρα. Ο Σαμαράς δεν το συγχώρησε, όπως φαίνεται. Διαφορά στους 15, συγκατοχή για Σικάριος. Σε ήδη δεν συγκράτησε μέχρι μέσα από την πάσα του Σαμαρά. Την μπάλα έχει περάσει εκτός. Σαμαράς είναι παραφορά. Θανασίου. Σεφανίδη στα 9 δευτερόλεπτα. Έκανε μια προσποίηση, φαίνεται του ψηλότερο παίκτη. Κώστας θα πάρει τον τρίποντο απέναντι σε αυτόν. Αθεόφοβο Σεφανίδη είναι άστοχο. Θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Την μπάλα και την κατοχή. Ο Ζωήδη και ο Παπαθανασίου μέχρι μέσα είναι άστοχο. Προσδιορίζει το κορμί του. Άλεξ στο rebound. Το συνονόματό του. Και τώρα σκαφτεί πάσα πήγα να βγάλουν τα 3 αδέρφια. Τι πήγε να βγει και τι βγήκε τελικά. Επιθετικό rebound. Τι καλάθι με τη μία Κώστας Γιατρίδης, πάρα πολύ δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει ζήσεις. Άλλο το καλάθι ήρθε 13-26. Σαμαράς. Σαμπανίδης. Μπήκε χώρο και το εκμεταλλεύεται μέχρι μέσα στον αέρα. Έβγαλε μία λάθος πάσα. Άλλαξε απόφαση στον αέρα και μέχρι μέσα είναι άστοχος ο Γιατρίδης με το νούμερο 19. Time out είχε καλέσει υπεύθυνος από τον πάγκο τον Σικάριος πριν κάνει το καλάθι, είχε ζητήσει αν έμπαινε να έρθει το time out και καλάθι ο Σαμαράς στην απέναντι πλευρά, ένα jump shoot τον δικαιώνει. Υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ του Κώστα Γιατρίδη και του ενός των τριών, των δύο ρε, διαφώνω. Περδεύτηκα με τους συνονόμα του. Αλεξούτια 3, έχει και αυτό στο ρεπερτοριό του, δεν το αποδεικνύει τώρα, θα σπρώξει την μπάλα, όχι. Ο Ζης Γιατρίδης έκανε φιλότιμη προσπάθεια κι αυτό. Φόβουλος. Σεφανίδη ζήτησε και πήρε. Το είδη τώρα μετά από μια προσπίση ενδεχομένως να το σκέφτηκε και αυτό να ήταν ο λόγος για τον οποίο αστόχησε. Πολύ καλή άμυνα στον κάθε χειριστή από τον Σικάριος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό. Ο Τουγαρίδης. Χειριστή από 3 σουτιά, 3 θα το πάρει. Θα παίρνει τον Σαμαρά, είναι άστοχος όμως. Ούτε τώρα θα τρέχει για τον Κωνσταντινίδη. Επιθετικό rebound όμως. Ο Τουγαρίδης σουτιά 3 και αυτός άστοχος. Μόνο το απλό αντιπόπλο τώρα. Σε πλεονεκτική για αυτόν θέση και παίρνει το rebound. Ανεβάζει και την επίθεση. Ευχαριστώ. Μπροστά με 15 συγκατοχή και πάλι για Σικάριος. Στις τρίπλες τώρα θα παίρνει σε ψηλότερο παίκτη. Θέλει να τον παίξει στα πόδια. Κόπηκε όμως από αυτόν ο Γιφόπουλος από τον Κώστα Γιατρίδη. Τώρα αυτός τρέχει μέχρι μέσα. Καλά και φάουλ. Φάουλ που έχει χρηθεί στον Παπαθανασίου. Και έχει πάρθει time out από τους Σικάριους. 15-28 είναι μια βολή η οποία θα εκτελεστεί έπειτα από αυτό στο σύν 13. Η πράσινη πλέον Σικάριους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για μια ακόμα φορά στη Ζωνικαρίνα. Έχουμε μείνει στο σημείο στο οποίο εκτελέσει τη βολή, στην οποία είναι άστοχος. Παραμε νέες πληροφορίες ο Κώστας Γιατρίδης. Στην 25-28 παραμένει αυτό το time out των Σικάριους. Ζωήδης τώρα είναι αυτός που έχει περάσει στον πάγκο. Μητσάκης έχει περάσει εντός. Χαμηλώνει το σύμπρο του Σικάριους. Μητσάκης κατεβάζει την κρίση Σαμαράς. Ο Θανασίου. Στροφωνεί τώρα η μπάλα στην περίμετρο. Μικόπουλος. Διαθέτει στο πανίδι του πάρει στο 8 δευτερόλεπτα. Στροφωνεί και πάλι μπάλα στην κρατή. Όχι την μπάλα ο Μητσάκης. Θα σπρώξει την μπάλα χρησιμοποιώντας τα τεράστια του χέρια. Διατρίζει με το νούμερο 19. Έχει τελειώσει χρόνος. Όχι. Άκυρη κόρνα. Μέχρι μέσα άστοχος ο Κώστας Γιατρίδης. Τώρα στην απέναντι πλευρά του Σεφανίδη αφήνει την πάρα στο καλάθι. Τι έκανε προηγουμένως ο Παουλάνο, εγώ εκεί έχω μείνει. Μανσέτα στο βόλεϊ το έριξε. Σουτ για 3 από τη γωνία, εύστοχος. Εντάξει, επανήλθε στο μπάσκετ, το έκανε πολύ σαφές με αυτό το τρίποντο. Παρέμεινε το Μητσάκη παραπονεμένο. Μητσάκης Γιφόπουλος. Θανασίου, προχωρεί και πάλι μπάλα στην περίμετρο.
Φαίνεται να είναι οδηγία εκ των έσω έπειτα από το time out. Δεύτερη σερή φορά που το κάνουν. Σου διατρεις άστοχος. Μητσάκης ο ίδιος επιθετικό rebound. Πάλι έχει βγει. Να μαρκάρει στην περίμετρο ο Κώστας Διατρίδης. Φόβλος σου διατρεις από τη γωνία τώρα απ' την άλλη. Άστοχος. Άλεξ το rebound. Ολιάνου. Διατρεις από το Καρίζης. Θέλει να απαντήσει και αυτός είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Δεν θα έρθει. Κώστας Διατρίδης στο επιθετικό. Ολιάνου. Άλεξ στα 10. Κοστάρι του Τιφόπουλο έχει εισμάσει πέρ του, είναι άστοχος όμως, θα σμπρώξει την μπάλα του Ζήσης, αλλά δεν έχει κάποια τύχη. Αν υπάρχει τύχη στο μπάσκετ, Στεφανίδης. Τσάκης, υπάρχει Στεφανίδης, πια 3 στα 15, έχει στοχος! 18-33 και πάλι στο σύν 15. Σικάριος, τώρα μια πολύ μακρινή πάσα θα... Μπορεί τον επίδεξο λίγο αποδέκτη. Πάμε στις αλλαγές τώρα για λογαριασμό των Babes. Παουλιάνου και Κώστας Διατρίδης περνάνε στον πάγκο. Νατσέρης και Τσιρόνης στις θέσεις τους. Τσιρόνης για να δούμε πόση ενέργεια του έχει απομείνει. Έχει παίξει στο προηγούμενο παιχνίδι. Πάμε να πάρουμε στο Διατρίδης Σαμαράς. Άστοχος. Παίρνει το rebound τώρα Τσιρόνης. Γκορίζης. 16 δευτερόλεπτα. Άμυνα είναι ο Ζωήτης από τον πάγκο. Τσιρόνης ένας δάφτος άστοχος στο Μαράς στο rebound και δεν θέλει να χάσει καθόλου χρόνο. Μια προωθημένη πάσα στον Τρεφανίδης. Τρέχει σαν σύμφωνας. Πέρασε το λεπτό Καρίζη. Πίσω πήδηξε πάρα πολύ ψηλά για τον κόψη. 18-35. Καρίζης έβγαλε μια πάσα και αμέσως έκοψε Άλεξ. Κλειστή από δύο όπως είναι σύνηθες στα δράματα του παιχνιδιού. Τσέρι σου για τρεις απελευθερώθηκε. Είναι άστοχος. Κοιτάξει το rebound. Μια ακόμα μακρινή πάσα Στεφανίδης για μια ακόμα φορά. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Απέναντι στο Τσέρι αυτή τη φορά. Δύο καλάθια. Με παρόμοιο τρόπο στέλνουν τη διαφορά στο σύν 19 για τη Σικάριος. Άλεξ, απέναντι στον Τιφόπουλο για μια ακόμα φορά κόπηκε καθαρά από πίσω. Και έχει ζητηθεί και έχει υπαρθεί τελικά η απόφαση από τους ρεφς. Αντιαθλητικό φάουλ. Που έχει χειροδίσει τον Άλεξ Ιατρίδη. Έχει ζητηθεί time out από τον πάγκο των Babes. Ένα ακόμα. 4 και 1 με την λήξη της 4ης περίοδου. Ακόμα πιο μπροστά στην υπέρ της διαφοράς Σικάριος στους 19 πλέον. Συνέχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στην αναμέτρηση. Έχουμε επιστρέψει από το time out που είχαν καλέσει οι Babes. Έτσι όμως την πρώτη φορά στην Θανίδης είχε χρεωθεί πράγματι ο Άλεξ Ιατρίδης με αντιαθλητικό φάουλ. Διαφορά για πρώτη φορά στους 20 πόντους. Όπως και στη δεύτερη. Στεφανίδης 18-39 συγκατοχή για τους Σικάριους. Έχουν ήδη βρει δύο πόντους όπως είναι επίθεση. Στεφανίδης Τσάκης στην κορυφή σου για 3 απέναντι στον Καρίζη. Άστοχος πολύ ψηλά. Αμυντικό rebound ο Τσίσης πάλι σε λίγο με τον Άλεξ. Ο Καρίζης ο γνωστός dealer των Babes. Άλλες και κάνει πολλαπλές προσπίσεις για πάσα, θα αποστάρει και πάλι τον Τιφόπουλο, έρθει και ο Σαμαράς. 5 παίκτες στη διεδίκτυση, τελικά ο Καρίζης όχι μόνο θα πάρει την μπάλα, θα πάρει και το τρίποντο τον μπασκετικό θράσος, λέγει αυτό. Πάρα πολύ ψηλά, θα πάρει τον μπασκετικό rebound και καλάθι από το Ζήση. Πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά ο Τιφόπουλος από πίσω, δεν καταφέρει να κάνει το μπλοκ, ούτε να κάνει το φάουλ. Δεν πολύ ψηλά να δώσει πριν ο Σαμαράς να πάρει την μπάλα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει φθηνό λάθος τώρα για τους Σικάριους. Τσιρώνεις είναι παραφορά. Ένα μικρό δωράκι τώρα για τους Babes από τους Σικάριους. Ζήσεις. Ζήσεις γύρισε, έχεις την μπάλα από Σαμαρά, συγκρατεί 10 δευτερόλεπτα, καλή άμυνα από δύο παίκτες. Θα ξέρεις έκανε μια προσπίση για πάση τον Τζιρόνης για 3 άστοχο ο Σαμαράς rebound και με τη μία στο Στεφανίδη δεν γίνεται να βγαίνει όλο το βράδυ αυτό το play. Τζιρόνης έκλεψε. Άλεξ. Συμφωνία με τον Καρίδη. Έκανε βήματα ή πάτησε τη γραμμή. Όχι. Ξαναμιλήστε και την ίδια λέει ο Ρεφ. Τελικά δεν υπήρχαν βήματα, έχει πατήσει την γραμμή. Έκανε λίγο πιο μεγάλο βήματάκι από ό,τι έπρεπε για την προσποίησή του. Ο dealer των Babes. Φάουλ. Ωραίος, μια χαρά, ευχαριστώ. Σαμαράς.
Μητσάκης. Ζήτησε εκεί πήρε ο Στεφανίδης. Πήρε τα σκρίνα από τον Γιουφόπουλο. Πάει μόνος μέχρι μέσα, έκανε πολλαπλές προσποιήσεις. Πήγε μπρος πίσω. Μπήκε η Γκαζιάρα η φάση μας. Αστόχησε όμως. Ο Καρίδης φάουλ από τον Παπαθανασίου. Δεν γύρισε το φάουλ για τρεις βολές, αλλά το Καρίδης. Θα είναι στιχτοδός όπως είναι δίπως υπέρθεξε την μπάλα. Εκείνη η πάσα την οποία συγκράτησε ο Γιατρίδης. Μέχρι μέσα δύσκολη προσπάθεια, άστοχος ο Γιατρίδης επιθέτει. Πού rebound όμως και πάλι από τον Γιατρίδη και καλάθι. Έτσι μπορούν να βρουν πολλούς πόντους οι Babes, μπορούν να εκμεταλλευτούν αφενός το γεγονός ότι έχουν ψηλότερο σχήμα και αφετέρου το γεγονός ότι έχουν χρεωθεί με δύο φάουλ υψηλή των Σκάριος. Πάμε τώρα από τον Λεπτοκαρίδη στον Μητσάκη. Όχι, όχι, λάθος. Διορθώνω. Δούμε λάθος. Επιθετικό φάουλ που έχει πειραθεί στον Παπαθανασίου. Τρίτο δικό του. Περάσει εκτός Ζωήδης στον παρκέ. Μακριά την μπάλα. Μητσέρης. Άλεξε με τον Καρίζη. Άλεξε. Ίσως τώρα θέλει να αποστάρει τον Ζωήδη. Το ενδιαφέρον ματσάπ επανήλθε, δεν θα το κερδίσει. Διαιτητικό rebound κόψιμο από τον Γιουφόπουλο. Συγκριτεί όμως ο Τσιρόνης. Σούτια τρεις από τη γωνία, άστοχος. Ο Λεπτοκαρίζης θα μετρούσε αν έμπαινε. Καταχειροκροτούμενη αυτή η προσπάθεια για τον Άλεξ Ιατρίδη από τον πάγκο. Και από την εξέδρα. Τρίτο φάουλ και του Σαμαρά. Για το Σικάριος, με τρία έχει χρεωθεί ο Παπαθανασίου, ο οποίος ρίχνεται στον πάγκο. Και με τρία ο Σαμαράς. Και με δύο ο Ζωήδης. Δρακάτος, το έξι από το Σικάριος δύο δεν έχει. Το έξι από το Σικάριος. Ναι, ωραίος, ωραίος. Άνθρωπος ο Αλεξιοδητήτης. Στην πρώτη, πράγματι δύο έχει ο Ζωήδης. Μεγάλο πρόβλημα πλέον. Λίγο πριν τη λήξη της, του πρώτου μισού στην front line, το Σικάριος, Γιουφόπουλος. Έχει καλή άμυνα, Λεπτοκαρίζης, δεν υπάρχει παράβαση. Μητσάκης. Γιουγνίας Βανίδης. Σαμαράς το έχει βρει. Είναι άστοχος όμως, είχε βρεθεί ελεύθερος. Πήγησε πάρα πολύ φτά για να σπρώξει την μπάλα ο Γιουφόπουλος. Δεν τα κατάφερε. Στην διατρίση του Λεπτοκαρίζης δεν θα το πάρει. Θα ξέρεις, θα το πάρει έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Εύστοχος! 25-39 και παρεμπιπτόντος. Αυτό το σπρώξιμο της μπάλας που πήγε να κάνει προηγουμένως ο Γιουφόπουλος είναι εντολή που έχει δοθεί από τον Μητσάκη στο προηγούμενο time-out του Σικάριος για τα επιθετικά rebound, να σπρώξουν την μπάλα και όπου πάει. Είναι εντολή εκ των έσων, Ζωήδης έχει ανέβει πολύ πια για να δώσει το foul. Για να δώσει το screen, υπάρχει foul από τον Λεπτοκαρίζη στον Μητσάκη. Μητσάκης στην επαναφορά, 3-5 τα ομαδικά, ένα λεπτό ακόμα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Γιουφόπουλος βάλει πλάτη στον Λεπτοκαρίζη, κάνει προσποιήσεις, παραμένει αυτός με τον αντίπαλό του. Είναι άστοχος όμως, γύρισε, έχει απελευθερωθεί, Άλεξ το rebound. Λεπτοκαρίζης, στο 16. Και κλείσει καλά η άμυνα μέσα στην ραγκέρα στον Σικάριος, άστοχο το σούτ πήρε ο Παπαδόπουλος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια με αριστερό, έστοχος. Γυρίζει το Λεπτοκαρίζης, απέναντι στην άμυνα του Σικάριους. Στην ρακέτα 27-39 λοιπόν. Στο συν 12 πλέον ο Σικάριος, 23 δευτερόλεπτα έχουν την κατοχή. Μητσάκης, έτσι καλή άμυνα ο Λεπτοκαρίδης και πάλι άλλαξε με τον Ζωήδη. Δίνει ένα screen αυτό σουτ για 3. Μητσάκης, έστοχος! 27-42. Λεπτοκαρίδης, 10 δευτερόλεπτα όλα για τις Babes. Dealer, για να δούμε θα κάνει deal. Σουτ για 3, θέλει να απαντήσει την προηγούμενη φάση. Είναι άστοχος όμως, θα περάσει μπάλα εκτός από το χέρι του Παπαδόπουλου, έχω την εντύπωση. Πράγματι, ένα δευτερόλεπτο απομένει για τους Σικάριους. Και έχει ζητηθεί time out. Από τον Παπαδανασίου. Πρόεδρος των Σικάριους. Ένα δευτερόλεπτο για να δούμε τι θα ψάξουν και τι μπορούν να βρουν εν τέλει. Οι Σικάριους στρέφουν σε πολύ λίγο για το τελευταίο. Ένα δευτερόλεπτο της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Έχουν ένα φάουλ να δώσουν επίσης οι Big Babes. Επιστροφή λοιπόν, με πολλά ερωτηματικά να πλανώνται στον Ικαρίνα ως προς το τι θα προσπαθήσουν να βρουν οι Σικάριοι στο ένα δευτερόλεπτο. Μητσάκης ψάχνει μια μακρινή πάσα, πήγε να τη βρει στο Ζωήδη, ο οποίος έκανε το! Σουτ! Δεν είμαι σίγουρος αν θα μετρούσε ή αν θα
ήταν εκπρόθεσμο. Παρ' όλα αυτά, πολύ καλή επίθεση σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία είχαν να διαχειριστούν οι Σικάριος. Έχουμε ημίχρονο στη Sonic Arena. Οι Σικάριος βρίσκονται μπροστά με 15 πόντους. Είχαν δείξει την διαφορά ακόμα και στους 12. Μετά από αρκετή ώρα οι Big Babes για αυτούς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Big Babes. Έχουν εκμεταλλευτεί μερικό στο φιλότερο σχήμα και τα foul που έχουν θεωρηθεί στους ψηλούς των Σικάριος. Αποτέλεσμα του ψηλότερου σχήματος, της ψηλότερης σύνθεσης που έχουν απέψε δεν θα σημαίνει οι Big Babes. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ανακοίνωση του τρίτου περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει τρίτη περίοδος. Πρώτη κατοχή για τους Σικάριους, οι οποίοι προηγούνται με 15 πόντους, 27-42 ενάντια στους Big Babes, οι οποίοι φαίνεται να έχουν όρεξη να παίξουν πολύ πιεστική άμυνα. Μπάλα βγήκε εκτός, παραμένει για 15 δευτερόλεπτα μετά την παρέμβαση του Μπαλουάνου για τους Σικάριους. Ψάξε που πήδηξε ο Νίκος Τζίδης. Ζωήτης πήρε την μπάλα. Παίρνει τον Ζωήτη να γυρίσει. Ένα δύσκολο χούκα, επιθετικό rebound πανταχού παρόν. Όχι τα πάντα πληρώνω όμως ο Γιφόπουλος, ο οποίος έχασε την ευκαιρία 2-1-2-1 από τον Καρίδη στην κίνηση. Κάρφωμα ένα ακόμα από τον Κώστα Γιατρίδη. 29-42. Ο Μαράς, Ζωήτης. Μητσάκης τώρα. Στεφανίδης, πήγε σε όλους την μπάλα, Γιφόπουλος έχει κλειστεί από 3. Στεφανίδης από τη γωνία, 10 δευτερόλεπτα. Παίρνει ότι παίζει πολύ καλή άμυνα ο Ζήσης. Μακρινός σουτ για 3, άστα από τον Μπρόξ την μπάλα. Ο Ζωήτης βγαίνει και αυτό το επιθετικό την μπάλα. Γιφόπουλος σουτ για 3, εύστοχο ο Σαμαράς. Έχουν βρει τρόπο να κάνουν counter το ψηλότερο σήμα των Babes. Η Σικάριος έχει μέσα κόπηκε παραλίγο καλάθι και φάουλ. Και να το καρίζει φάουλ που έχει νοηθεί στο Ζωήτη και αν δεν κάνω λάθος είναι το τρίτο και αυτού. Πράγματι το τρίτο φάουλ. Τρία φάουλ έχει και ο Ζωήτης και ο Σαμαράς τώρα. Το πρόβλημα με τα φάουλ στην front line του Σικάριου συνεχίζεται. 31-45. Έστωχος και στην πρώτη του καρίζει 32-45 στο συν 13. Ο Σικάριος πέφτει κάπως τη διαφορά. Πανίδης. Μητσάκης στη δάκτη που έχει ανέβει η γραμμή άμυνας, η γραμμή πίεσης των Big Babes. Ζήτης με το screen, παραμένει πάνω στον Μητσάκη. Σαμαράς θα τον μπουμπουνίσει. Άστοχος απέναντι στο Ζήτη. Αμυντικό rebound τον Νίκο του Ζήτη και δεν θέλει να χάσει καθόλου με καθόλου χρόνο. Ζήτης. Μπαλουάνου ψάξε δεν κάψε από τον πάγκο των Babes. Του Καρίδης έχει βρεθεί ελεύθερο σου για 3. Άστοχος. Σουτάρε τρίποντα και στο warm-up. Επιθετικό rebound όμως σε βρήκε. Διάδρομο και άφησε την μπάλα στο καλάθι ο Τερζίδης, 34-45. Στη δικιά σου. Στεφανίδη. Έχει το screen. Αναμένει αυτή την μπάλα στη χέρια, Μητσάκης από τη γωνία σου για 3, μαρκαρισμένο. Άστοχο, εσύ στο rebound. Μακρινή πρώτη πάσα στον Κώστα σου για 3, άστοχο. Κόμπλος στο rebound, πήγε για το κλέψιμο του Καρίδη. Με τι αυτοθυσία δεν καταφέρνει όμως θα πάρει την μπάλα. Σαμαράς, Μητσάκης. Μητσάκης εξετάζει σκανάρι το γήπεδο της επιλογής του. Απέναντι στο ψηλότερο που έχει πάει να τον παίξει στα πόδια και είναι μια προσπίση στην κίνηση. Η πάσα βρέθηκε ελεύθερος πέρας ανάμεσα από δύο παίκτες. Και έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλο του Γιφόπουλος. Όλο που έχει κερδίσει τον Γιατρίδη. Και βολή. Στο Καρίδη. Ζήτης. Μέσα ωραία πάσα πέρασε και άφησε στο καλάθι. Κώστας Γιατρίδης. Πήρε το φόλ, έβαλε το καλάθι! Πήρε το φόλ από 4. Λοιπόν, στο καλάθι δεν πήγε, εντάξει, καλά είναι. Σαμαράς θα εκτελέσει και πολύ. Έτσι όμως και αυτή. Τα πάντα έχεις. Στην γωνία σου για 3, άστοχο τον Μπαλουάνου, υπάρχει μάχη το rebound,
μπάλα θα περάσει εκτός. Ευχαρίζεις λίγο αυτά, Τερζίδης. Κυκλοφορεί μπάλα σε πια 3, δεν θα το πάρει τώρα ο Κωνσταντρίδης. Ευχαρίζεις ένα τζαμπ στον απέναντι σε ψηλότερο παίκτη στο Ζωήδη. Είναι άσοχος επιθετικό rebound και καλάθι όμως. Θα το ζήσει. 38-51. Κόμπλος, σαμαράς τώρα ο οποίος προκλήθηκε με 3 φάουλ. Ζωήτησε να παίρνει μια προδόσια screen shoot για 3. Πάρα πολύ δύσκολο ο Σαμαράς, άσοχος δεν τελείω το χρόνο. Σε επίθεση την μπάλα θα περάσει αυτό. Καρύβεις, τρίπλες πίσω από την Ταφή. Της είσαι γυρίσει απέναντι στο Ζωήδη, κλειστεί από δύο, μερικώς έχει έρθει και ο Γιφόπουλος ψάχνει μια πάσα, την βρήκε, θα συγκρατήσει την μπάλα ο Τερζίδης. Ο Λάνου στα 5 δευτερόλεπτα. Τερζίδης και πάλι σου για 3, άστοχος, πάρα πολύ ψηλά, πολλοί παίκτες. Σουπανίδης καθαρίζει το αμυντικό. Η τρέχει πάει για το coast to coast απέναντι στον Τερζίδη, άστοχος Τερζίδης. Θέλει να τρέξει, έχει 3 time out από τον Αθανασίου. Ένα ακόμα κάθομα! Από τον Κώστα Γιατρίδη. 38-51 γίνεται 40-51 με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Time out που έχουν καλέσει. Ο Σικάριος σαν να είδε μπροστά στον χρόνο από τον Αθανασίου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στο συν 11 πλέον ο Σικάριος γίνεται μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μια ακόμα φορά στον Καρίνα έπειτα από το πάρα πολύ εντυπωσιακό καλάθι. Κατεβάθησε σχεδόν, κρέμισε την ρακέτα. Ο Κωνσταντίνης και από το time out που κάλεσαν οι Σικάριος. Σπανίδης, εξακολουθούν να πιέζεται πάρα μα πάρα πολύ μπέιτς. Σπανίδης, Σαμαράς, καυτή πάσα ζωή της. Ταχύτερα την κυκλοφορία την παραστάρει και τη Σικάριος. Έχει βάλει πλάτη, θα κερδίσει το φάουλ από τον Κωνσταντίνη. Κιτσάκης στην ομαναφορά. Κύριος Ζωήδης δίνει το screen πάρα πολύ ψηλά. Δεν αφήνει σε καθόλου ησυχία ο Τερζίδης. Έκοψε το Μιτσάκη από πίσω ενδεχομένως. Ο Λιάνου Τζίζης. Τερζίδης τώρα στα mind games τρίπλες σου για 3 σαν πέναλτι. Αυτό το πήρε. Είναι άστοχος όμως ο Λιάνου. Αμυντικό rebound του Κιφανίδη. Και οργανώνει την επίθεση για Τσικάριος. Τώρα Μιτσάκης ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά η άμυνα των Babes για μία ακόμα φορά. Σαμαράς για 3 άστοχος. Πολύ ψηλά θα πάρει το αμυντικό rebound. Ο Λιάνου τώρα ύψωσε παραλίγο ένα απίστευτο κάρφο μαλαιού που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Κώστας Γιατρίδης και κάπως έτσι πέφτει η διαφορά κάτω από το διψήφιο μετά από πάρα πολύ ώρα για τους Babes. Πανίδης. Φτάει ο Ζωήδης, έχει σταματήσει την Πανίδη. Μια πάσα στον πρόσωπο του Μητσάκη, ο οποίος πήρε το Σαμαρά. Δεν πήρε το φάουλ, είναι άστοχος, δεν πήρε το φάουλ. Επιθετικό rebound ακέραιο αυτή τη φορά από τον Κόμπλο. Ένα fade away απέναντι στον Κώστα άστοχο. Κώστας θέλει να τρέξει, πήρε παραμάζωμα, δύο παίκτες είναι άστοχος. Πήρε ο ίδιος το επιθετικό rebound, δεν κατάφερε. Είναι σε λάθος χρόνο μερικός. Στα 21 δευτερόλεπτα στο 3. Άστοχο από τον Στεφανίδη, πάρα πολύ ψηλά. Ούτε το επιθετικό rebound από τον Ζωήδη. Ζήσεις. Τερζίδης στην weak side. Πάσα έχει βρεθεί ελεύθερος από Λιάνου, δεν πήρε το τρίποντο. Το Καρύζης άλλη μία είπε κάποιος από πάνω τον Babes. Πέφτει μέσα άστοχος. Ίδιος. Πέρα πήρε το αμυντικό rebound ο Σαμαράς. Μητσάκης. Βάλε Στεφανίδη στα ίδια δευτερόλεπτα. Αυτό τώρα παράπαιξε τις τρίπλες, πάει για το 1-1-2 ενός. Πέρασε από το ZC, είναι πιο γρήγορος, κέρδισε το φάουλ από αυτόν. Τα 2,2 δευτερόλεπτα. Και υπάρχουν αλλαγές. Ο Παθανασίου θα περάσει στη θέση του Σαμαρά. Και ο Παθανασίου με 3 φάουλ πρωτομένως. Τριτζίδης περνάει εκτός Παϊτάρης για πρώτη φορά στο δεύτερο μισό στο παρκέ. Έτσι όπως
52 διαφορά εκ νέου στο διψήφιο. Πάει στον κάμπο. Φλανίδης άστοχος με χαρίζει στον κάμπο. Πήγε και σαν οδος τροφτήρας, πάει μέσα, είναι άστοχος όμως ο Ζιατρίδης. Να μόνο πήγε μια πάσα που ενδεχομένως να μην προβληθεί αυτό. Ήταν αγωνισμένος στη γωνία του παίκτη του. Μητσάκης, καστή πάσα. Ζωήδης πιέζει σε κάθε κατοχή, κάθε χειριστή, κάθε πάσα η Μπέιτς. Από τον Αλασίου, ένα jump shoot από τον ελευθέρω μόνο άστοχος. Τρίτη. Το φάουλ που έχει στο ζωή είναι το τέταρτο. Σαμαράς περνάει εντός. Δεν το ρισκάρει ο Σικάριος. Νιώθουν παίκτη πόσο μάλλον το Ζωήδη, ο οποίος παίρνει πολλές επαφές στο παρκέ με 4 φάουλ. Με το Καρίδης. Ο Λεάνους είναι weak side μαϊδάρης. Έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερο για να μην το πάρει, το πήρε, είναι άστοχος όμως πάρα πολύ ψηλά στήσεις σε ένα ακόμα rebound. Το Καρίδης σου για 3. Άστοχος, έκανε και προπόνηση στα τρίποντα. Θέρμανση κατά τη διάρκεια του ξανάπαυλας του πρώτου μισού. Άστοχος τώρα Σιμανίδης. Μητσάκης ζητάει να σημείς το πάρει από τον Σαμαρά τώρα και την επιλογή. Στην πάσα είχε βρεθεί με δεύτερο παίκτη ψηλότερο. Μητσάκης για 3 με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη airball από τον Σιμανίδη. Ο Λεάνου τώρα μέχρι μέσα έχασε την μπάλα του Σαμαρά, που έδειξε υποδειγματική άμυνα στα 17 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο. Κατοχή για τους Babes. Βγαρίζεις. Για 3 από τη γωνία, μέσα είπε κάποιος από τον πάντα των Babes. Δεν είναι όμως το τρίπο του Λεάνου. Ο Λεάνου τώρα θέλει να τρέξει Στεφανίδης. Ταχύτατα, τι έφαλε μόλις τώρα. Πέραντι στον Κώστα για τρίτη. Πέφτοντας. Πίστε στο καλά, είναι πραγματικά. Με το Καρίζης. Τρίτης για 3 από τη γωνία, άστοχο του Μολεάνου, ούτε τώρα το ελαττήριο ο Μολεάνου δεν πήρε το rebound. Στεφανίδης. Φτιάξει την κίνηση, δεν θα το πάρει, προτίμησε την πάση στον Σαμαρά. Στεφανίδης έχουν επιστρέψει στις παίκτες οι αντίπαλοι. Για τους Σικάριους, Τυφόπουλος μέχρι μέσα ένα Eurostep. Mr. Eurostep δεν τα καταφέρει αυτή τη φορά, τα βάζει με τον εαυτό του. Και τώρα Κώστας οφείλει την μπάλα στο καλάθι, άστοχο σε επιθετικό rebound. Ο Λεάνου ανάμεσα σε δύο ανάποδο λέει, άπτο δικαιώνει. 44-54, μαχητική Ηράκλεια ψυχή από τους Babes. Μανίδης κλειστή από δύο. Τυφόπουλος. Μανίδης. Μανίδης στα 8 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα. Λέει από τον Παγκό. Πέφτουμε στον Σικάριος. Στην weak side του Παπαδονασίου, έξτρα πάσα σου για 3. Τυφόπουλος. Εύστοχος! 44-57. Ο Λεάνου. Βίδης. Μέχρι μέσα άφησε την μπάλα στο καλάθι. Εύστοχος πάλι καρύς και θα λέγε κάποιος καλάθι. Μπορεί το καλύτερο. 46-57. Φανσίου. Σπανίδη. Στα 12 δευτερόλεπτα. Την έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Σου για 3. Άστοχο φτιάχνει το διφράζει κάτι για αυτό το Στεφανίδης. Καστή πάσα μέσα από την κλειδαρά του λίπαξης αντίπαλης άμυνας. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι ο Γιφόπουλος. 46-59. Ούτε παρατούν ούτε η Σικάριος τώρα. Όλη η επίθεση είναι για τους Babes. Πάρα κάτι δέκατα. Στην για 3. Άστοχος ο Κώστας για 3. Σε τελικό λοιπόν Σαμαράς. 6 δευτερόλεπτο λίγο του Σικάριος. Γιφόπουλος συγκίνησε πέρα στο καρύδι. Έχει γυρίσει. Έβαλε το καλάθι αλλά υπάρχουν φάουλ. Υπάρχουν βήματα. Έγινε με καλύτερο. Σωστό. 2,9 δευτερόλεπτα τώρα για τους Babes. Σου για 3. Σχεδόν από το λόγο. Αν υπήρχε λόγο από εκεί θα ήταν. Σου
βέβαια σουτ. 46-59 λοιπόν. Στην 13 η Σικάριο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη και τελευταία περίοδο τη κανονική. Περίοδο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μα. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην Σόνικα Αρένα λίγο έπειτα από την λήξη τη μετάδοση. Έχει διαρθεί με τεχνική ποινή ο Κυφόπουλο, ο οποίο κάθεται στον πάγκο τώρα για του Σικάριο. Συνεπώ το παιχνίδι ξεκινάει με βολή. Το εκτελεί ο Λεπιχαρίδη και είναι έστοχο σε αυτήν. Η φορά στου 12-47-59 τώρα ξεκινάει. Κανονικά το παιχνίδι. Ευδίδης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, Λεπτοκαρίδης. Σιατρίδης, καλό μας γέμι, Λεπτοκαρίδης. Πήρε από τη γωνία, από τον Παϊτάρη. Σαράκος Σιατρίδης, λέιζερ πάσα στον Άλεξ και καλάθι. Τι είναι σχή από τα χέρια του δημιουργού. Βαρασίου. Παίρνει ένα σκρίνα από το ζωή της για 3 πίσω από αυτό! Εύστοχος και πάλι τη φορά στο 13. 49-62, τώρα μακρινή πάσα από το καρίζι συγκρατεί. Πήγε να βγάλει και αυτός με τη σειρά μια πάσα από το σκρίνα της, αλλά... Βγάλασε το σκρίνα από το σκρίνα πάλος, Παρδανασίου, Μητσάκης. Ζωήδης, δεν την πάλι ένα σκρίνα στον Μητσάκη, εκκλησί από δύο αυτός. Σκάσε την πάσα από την κορυφή, Στεφάνη, είναι εύστοχος, back to back τρίποντα για τους Σικάριους. 45-65 από τους Λαχανίπνες, Ζουκάριος Λαχανίνα, αυτό το χρώμα, I don't know. Το χαρίζεις παρ' όλα αυτά. Για να δούμε θα έχουν το χρώμα της νίκης στο Ροζ Φίλο. Η Ζουκάριος για 3 θέλει να απαντήσει άστοχος από Παλαιάνου με κυκλοφόρηση μπάλα. Διακίνηση μέσα στην αντίπερα τετζέντα, δεν πήγαν την μπάλα όμως ο Ζουκάριος. Σεφανίδης. Μπορεί να την περάσει εκτός. Μητσάκης. Ζωήδης η διαφορά στους 16. Σκάριος δεν έχουμε φάρτη τέταρτη περίοδο. Ανεβαίνει πολύ σημαντικά για να πιέσει ο Καρίζης. Ζωήδης είναι ένας κρίτης την μπάλα πάλι στο Μητσάκη, ο οποίος εκτελεί και πάλι για 3. Είναι άστοχος όμως τερδίδης στο rebound. Το Καρίδη πέρασε τον προσωπικό δίπλα του Σαμαρά, πάει μόνο του μέχρι μέσα. Περπάτησε μπάλα στο καλάθι, πέρασε και στο Στεφάνι Κουνιάφο. Υπάρχει φάουλ. Δεν ξέρω, όχι φάουλ. Ναι, όχι φάουλ. Το Καρίδη και έχει ζητήσει αλλαγή από την εντύπωση. Από τον Πάγκο, αν πρόλαβα να το καλά, κάτι τέτοιο δεν θα πραγματοποιηθεί. Μητσάκι. Παναθανασίου. Πανίτης. Πάσα Σαμαράς. Άλλαξε και πάλι με τον Σαμανίδη Σαμαράς. Μια ωραία πάσα. Έχει κλειστεί από 3, έκανε προσπίση. Πολύ δύσκολο αυτό που θα κάνει ο Ζωήδης, ο οποίος παίζει με 4 φόρτα, τον ρισκάρουν οι Σικάριος. Ρισκάρουν οι Σικάριος. Μέχρι μέσα άστοχος, στην μπάλα περπάτησε από το λέει αυτό που χαρίζει. Δεν το έκανε το χατήρι όμως ούτε αυτή τη φορά. Σαμανίδης. Σεφανίδης σε ρόλο οργανωτή τώρα, παίρνει ένα σκρίνα από τον Σαμαρά, ο οποίος έχει πέσει κάτω, δεν υπάρχει παράβαση, σου πια 3 Σεφανίδης. Άστοχος, πολύ ψηλά, πάρει όχι το ζήτημα του Ζωήδης. Πέρασε και υπάρχει στήριγμα, δεν είναι θελεσί το σουτ. Πόλβο έχει δομήσει ο Σεφανίδη. Έχει ζητήσει time out, όχι μετά time out. Κυρώθηκε την τελευταία στιγμή από τον Σικάριο. Με το Καρίζης. Κώστα σου για 3 θα το πάρει. Είναι άστοχος όμως. Θα γίνει το τυπικό rebound. Μητσάκης για παραφορά. Παπαθανασίου. Έχουν κολλήσει τους 49 πόντους. Εδώ και πολύ πολύ ώρα οι Big Babes πλέον. Μητσάκης. Ζωήτης. Την επιλογή στον Μητσάκη σου πια 3 από τον Παναθανασίου από τη γωνία. Άστοχος. Μάχη. Κρατήγο από τον Παναθανασίου. Μητσάκης. Στα 6-4 λεπτά. Βγήκε ως χρονόμετρο τώρα ο Πάγκος και η εξέδρα του Σικάριος. Μέχρι μέσα δύσκολη προσπάθεια. Ένα running floater δεν δικαιώθηκε. Μητσάκη θα συγκρατήσει την μπάλα αυτό. Και την κατοχή, Λεπτοκαρίζης, σου πια 3 στην κίνηση. Θέλει να τιμωρήσει την άνω, το Σικάριο είναι άστοχος. Άλεξ, περάσε εκνέγου στον αγωνιστικό χώρο. Και κερδίζει το φάουλ που έχει δοθεί στο Στεφανίδη. Πάλι. Λεπτοκαρίζης τώρα περνάει στον
πάγκο του Παλαιάνου. Δεν ετοιμάζεται και ο Ζήσης να περάσει εντός, έχω την εντύπωση. Έχει σηκωθεί. Και πράγματι περνάει στη θέση του Μπαρκάρη. Χειροκρίματα από τον εξέδρα των Babes. Ζήτης στην επαναφορά. Ζήτης. Ζήτης κοίταξε το τρίποντο, δεν το πήρε. Τη γραμμή εννοώ. Σου διατρίσα το πάρει σε τρίτο χρόνο έπειτα από μία ακόμα προσπίση που έκανε έξτρα στον Σμανίδη. Σε τρίτο χρόνο λέει, έκανε προσπίση. Δεν το πήρε στην πρώτο, ούτε σε δεύτερο, σε τρίτο. Σε τέταρτο. Σε τέταρτο δεν το πήρε. Σαμαράς. Χρόνος είναι μια έννοια σχετική βέβαια. Κιτσάκης. Έρνει ασκένα αυτό το ίδιο. Δεν θα το επιστρέψει μπάλα, λάθος τώρα πάσα. Ο Λάνος και τώρα έχει βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο, ώρα για θέαμα και πάλι κάθομα. Από τον Κωνσταντιατρίδη, time out, όλους καλέσεις ο Σικάριος. Βλέποντας τους Big Babes να μην τα παρατάνε πίσω με 14 τώρα εξτρέμουν σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Στροφή για μία ακόμα φορά στον Καρινά. Έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Σικάριος. Δείχνει την κατοχή, έχει πέσει κάτω. Το πιέζει ο Ζερζίδης. Περνάει το κέντρο στα 16 δευτερόλεπτα. Στεφανίδης λίγο πριν τη λήξη του ορίου. Το γίνει σημεία, βγάλει μία πάση στην Βόγκο. Πήγε να κλέψει, δεν τα κατάφερε. Συγκράσε την μπάλα και την κατοχή για την ομάδα του Ζήσης. Ζήσης. Στη γωνία από τη γωνία του Ζήσης και πάλι. Υπάρχει σφύριμα. Στεφανίδης θα περάσει στον πάγκο. Μητσάκης αναγκαστικά στην θέση του. Μεγάλο το ήθος να πούμε τους Big Babes. Ναι, πολύ. Να δώσαν το χέρι στον Στεφανίδη. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Μου θύμισε εκείνο το παιχνίδι με μπασκετό σε μπροστά Μπαλένθια που είχαν παίξει με 4 παίκτες. Ναι. Η ένδειξε βαθμό. Πολύ, πολύ. Δεν το βλέπεις κάθε μέρα αυτό. Ο Φόμπλος έκλεψε πολλά. Αν μπορεί να κερδίσει, θα κερδίσει. Μητσάκης. Στην πάσα ζωή της έκανε λίγο στο λεωρό στην επιλογή. Την ζήτηση είναι πάνω στον Μητσάκη. Καμαράς σούτια 3. Πολύ μεγάλη μαχαιριά. Μπή είναι άστοχος όλος ο Μπρόξης. Βάλε και τον Αγιφόπουλος. Ο Μάνος. Καμαράς σούτια 3 και πάλι. Και πάλι έστοχος. 51-68. Είναι που έχουμε τα 5 λεπτά. Δεν είναι τελευταία λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Καλύτερα. Ζήσεις. Άλεξ. Στα 11 δευτερόλεπτα σου για 3 με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Άστοχο από τον Παλαιάνου. Πολύ ψηλά ήταν θετικό rebound από τον Ζήσεις Ατρίδη. Στα 10 δευτερόλεπτα. Ρωσάς. Ζήσεις σου για 3 πρέπει να μπει. Είναι άστοχος και πάλι δύο παίκτες. Ο Σικάριος με τον θετικό rebound στο Μαράς το πήρε τελικά. Φόμπλος. Ζάκης. Ζήσεις στην κορυφή και πάλι Μητσάκης. Για 3, Σαμαράς, έξοχος και πάλι 51-71 στο σύν 20 Σικάριος 4 και 11 ακόμα για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Να είμαστε όπου καλέσει στο Ζώνα οι Big Babes για να δούμε τι μπορούν να μαζέψουν, τι μπορούν να βρουν στα τελευταία 4 και 11 αγωνιστικά λεπτά που απομένουν για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μην είστε μαζί μας. Για μία ακόμα φορά έχουμε επιστρέψει λοιπόν που αλλού στη Ζώνα Καρίνα. Πολύ μπάσκετ σε αυτό το γήπεδο πραγματικά. Καταρχήν για τους Babes επίσης από το time out που πήρανε. Άλεξ είναι άστοχος, αλλά περπάτησε με ταμπλό. Το Λάνου. Στο rebound ήρθε ένα jump shoot άστοχο. Μητσάκης. Φανασίου. Κόπλος πήγε για το κλέφτημα του Τερζίδης. Ξεκολουθεί να τον ακολουθεί. Ξεκολουθεί να τον ακολουθεί, ωραίο. Λιφόπουλος. Ζωηδής. Σουτιά 3, Λιφόπουλος από πάρα πολύ μακριά, άστοχο. Κώστας τώρα θέλει να τρέξει όλο το κήπεδο. Ο Λάνου. Ψιλοκρεμαστή πάσα δεν θα περάσει στον Άλεξ και από το χέρι του έχω την εντύπωση έχει περάσει εκτός. Μητσάκης. Μητσάκης. Γωνιά. Φόπλος από τη γωνιά, ένα jump shoot έστοχο, με δύο πόντους, 51-73. Ο Λάνου. Κωστάς.
Κιτσίδης. Είχε μέσα εύστοχος. Οκ. Είχε το καλάθι τώρα, 53-53. Σημαράς. Μητσάκης. Κιτσίδης. Πολλές παρεμβάσεις. Τι δίνεις. Να περάσει εντός. Στη θέση του, πράγματι αυτό συμβαίνει. Κάνουμε πως είμαστε. Μητσάκης στην επαναφορά. Πήρε από τον Ανασίου για τρεις από τη γωνία. Νιφόπουλος, άστοχος. Καρίζει τώρα στην απέναντι πλευρά σου για τρεις, άστοχος, θα σπρώξει την μπάλα Νιφόπουλος πολλαπλές φορές. Κώστας θα πάρει, θα γυρίσει, είναι άστοχος και αυτός, μπάλα θα περάσει εκτός. Ναι. Το Καρίζει στην επαναφορά. Θεάει σιγουροφιλή από τον πάγκο του Σκάριος. Ήταν μετέπειτα, δεν έχει δικαίωμα της κατοχής. Ωραία πάσα ο Λάνου. Έβαλε το καλάθι. Δείξαν δύο αντίπαλοι του χωρίς να κάνει αυτός κάποια ιδιαίτερη προσποίηση. Και έβαλε το καλάθι, 55-53. Μητσάκης. Στα 14 δευτερόλεπτα. Ζωίδης, κεφάλι Μητσάκης. Ένα σημείο από τον Ζωίδη. Δεν επιστρέφει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Υπάρχει time out ή όχι, αλλά yes τελικά, δεν χωρούμε. Ο Τέρς και ο Τέρις περνάνε εντός, ο Λιάννη και τον Τζίνι στον πάγκο. Μητσάκης στην επαναφορά. Αυτή η φάση από τον Ανασίου. Τα 12 δευτερόλεπτα. Έχουμε περάσει το τελευταίο δίλεπτο, crunch time στον Καρίνα. Πέρασε μέχρι μέσα με το αριστερό, άστοχος ο Ανασίου. Σε φάρο δεν το πήρε. Πρόστας. Πρέπει να τρέξει, ορχώνει το γήπεδο, ήταν έτοιμος για ένα ακόμα κάρφωμα Μητσάκης. Ζωήτης στην επαναφορά. 100 δευτερόλεπτα για την λήξη και στέλνα της περιόδου συνεχώς του παιχνιδιού. Σικάριος θα πάρουν μια θριαμβευτική νίκη απέναντι στους πρωτοπόρους. Και αίτητος μέχρι στιγμής Big Babes έκανε μια προσπίση και απελευθερώθηκε παρκώς να μην στον κοφτά ο Ζωήτης. Τώρα έχει μια σύγκληση 55-75 μετά από 3 δικηφόρα παιχνίδια στην πρώτη μόλις εβδομάδα, σε μια εβδομάδα 3 παιχνίδια για τους Babes. Και ένα ακόμα καλάθι, προσωπική ενέργεια από τον Λουκαρίζη. Έχουμε πάλι κατοχή για τους Σικάριους και καλάθι. Από τη Ζωήδη στην κίνηση βρέθηκε ελεύθερος από Σαμαρά, απελευθερωμένος. Λουκαρίζης. Δεύτερη σερή νίκη λοιπόν για τους Σικάριους, είναι ο άστοχος ο Κώστας. Πάλα περπάτησε στο καλάθι, δεν το έκανε το χατήρι. Περιμένουμε να επιβεβαιωθεί. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Φόμπλο. Βανασίου. Βανασίου. GBG λέει κάψε από τον πάγκο τον Σικάριους. Διατρής, εύστοχος ο Μαράς. Αναφερόμενος στον ως πρόεδρο. Στον πάγκο τον Βανασίου. GBG. 57-80. Γαλίζει σου για τρεις απέναντι στον Νιφόπουλο, άστοχος. Ούτε τώρα θα σμπρώξει την μπάλα ο Κώστας εκεί που είναι ο Σαμαράς όμως. Σαμαράς θα αφήσει την μπάλα τα τελευταία 24 περισσότερα δευτερόλεπτα, δεν θα εκδηλωθούν. Ο Σικάριος δεν ξέρει εκεί ότι υπάρχει κάποιο λίγο πιο εκεί. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται λοιπόν, τελικό σκορ 57-80 οι παίκτες. Είναι τα χέρια μαζί με τους διαιτητές και όλοι είναι μια χαρά. Συμβαίνει. Έντελη forever after. 57-80. Μια μυστική νίκη των Σικάριος. Δεύτερη σε διαιτητή τους. Κάπου εδώ πέρα. Συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Γεια σας!